Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Φιλοξενούμε την κυρία Ντόρα Πακογιάννη, επί σειρά ετών Υπουργό, Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης του κόμματος. Κυρία Πακογιάννη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, να είστε καλά. Πλούσια η πολιτική ατζέντα. Οι θεσμοί έχουν φύγει από την Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τους θεσμούς και με την κυβέρνηση να προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή. Βρισκόμαστε σε μια διελκυστίνδα. Ακούμε για νέα μέτρα. Η δική σας εκτίμηση ως τομεάρχης οικονομίας και ανάπτυξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποια είναι? Θα κλείσει αξιολόγηση? Πότε θα κλείσει? Και πέρα από το αν θα κλείσει, με τι τίμημα θα κλείσει? Γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει και τον ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από 2 μήνες στη Βουλή είχε πει ότι υπάρχουν 3 σενάρια. Το ένα σενάριο, το καλύτερο, είναι να κλείσει η αξιολόγηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τότε ο μήνας ήταν Νοέμβριος. Να έκλεινε δηλαδή πριν από το τέλος του έτους. Το δεύτερο, το κακό σενάριο είναι να κλείσει η αξιολόγηση περίπου το Φεβρουάριο. Αυτό το σενάριο ήταν κακό γιατί απλούστατα προέβλεπε περισσότερα μέτρα. Το τρίτο και χειρότερο σενάριο είναι να συρθεί αυτή η κατάσταση και να πάμε μέχρι το Μάιο. Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε μπροστά στην εφαρμογή του τρίτου σενάριου, το οποίο είναι διπλά κακό. Είναι διπλά κακό διότι η οικονομία κάθε μέρα που περνάει βυθίζεται πιο πολύ, άρα έχουμε χειρότερα δεδομένα, άρα έχουμε χειρότερα μέτρα. Ο λογαριασμός δηλαδή κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα, όχι κάθε μήνα, κάθε μέρα αυξάνεται. Αν διαβάσετε σήμερα το πρωί την Καθημερινή, έχει τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2016 ήταν ένα από τα χειρότερα που έχει ζήσει η Ελλάδα, με ύφεση πάνω από 1%, με επιχειρήσεις που κλείνουν, με επιχειρήσεις οι οποίες μετικίζουν, με 30.000 ανέργους μόνο το μήνα Γενάρη, στεκότανε μπροστά στο Υπουργικό του Συμβούλιο και ισχυριζόταν ότι η Ελλάδα είναι σε ανάπτυξη. Για να βγει 10 λεπτά μετά η Ελστάτ και να του πει ότι η Ελλάδα είναι σε ύφεση. Οπότε αβάσιμοι είναι και οι ισχυρισμοί για ανάπτυξη το 2017, είναι στόχους που έχουν τεθεί. Ακούστε, με την καθυστέρηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και με μία πιθανότητα στην καλύτερη των περιπτώσεων να κλείσει η αξιολόγηση τον Μάρτιο-Απρίλιο, στη χειρότερη το Μάιο-Ιούνιο. Η απόλυτα χειρότερη βεβαίως είναι να μην κλείσει. Αλλά Μάιο-Ιούνιο, εσείς η Νέα Δημοκρατία λέτε πολύ χαρακτηριστικά ότι θα θυμίσει και ημέρες του 2015. Μα ακριβώς. Η αξιολόγηση μέχρι τώρα. Μα ακριβώς. Και αυτό είναι και το μεγάλο μας άγχος και η μεγάλη μας αγωνία. Διότι βλέπουμε ότι το μάθημα του 2015, το οποίο κόστησε στον ελληνικό λαό κλειστές τράπεζες, σήμερα ακόμα capital controls 2 χρόνια μετά. Θυμάστε ότι λέγανε τα capital controls θα κρατήσουν 2-3 μήνες. Μια οικονομία η οποία δεν έχει μηδενική ρευστότητα. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν αντέχουν να πληρώνουν τις εισφορές και τα χαράτσια και τη φορολογία. Όλα αυτά οδηγούν την οικονομία σε απόλυτη καταστροφή. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη μας αγωνία. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε μέρα που περνάει, πέρσι τέτοιο καιρό που έπρεπε να κλείσει η αξιολόγηση, διότι έχουμε καθυστερήσει 1 χρόνο, δεν υπήρχε πάνω στο τραπέζι η μείωση του αφορολόγητου, δεν υπήρχε πάνω στο τραπέζι η μείωση των συντάξεων. Όλα αυτά γίνανε. Τώρα θεωρείτε ότι είναι τετελεσμένα και η μείωση του αφορολογητού που ακούμε στα 5.900 και η μείωση των συντάξεων με τη διαπραγμάτευση αυτή και τα μέτρα που συζητώνται? Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά είναι δεδομένα. Και θυμίζω απλώς ότι στην προηγούμενη αξιολόγηση το ασφαλιστικό πανηγυρίζαμε ότι έκλεισε με τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλο. Βέβαια κανένας, ομολογώ κανένας, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Εμείς είχαμε πει ότι ο νόμος Κατρούγκαλο θα καταρρεύσει. Το βλέπαμε. Βέβαια ούτε εμείς είχαμε ποτέ φανταστεί ότι ο νόμος Κατρούγκαλο βασιζόταν πάνω σε ένα δίκτυο της Ελστάτ, ο οποίος δεν υπήρχε. Και αυτό αποκαλύφθηκε 9 μήνες μετά. Ξέρετε, είπα και χθες ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Δεν προλαβαίνεις να εμφανίζεις
τα απίστευτα και όμως αληθινά τα οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά, στον αντίποδα, η κυβέρνηση κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση λέγοντας και τι θέλουν. Να τα αποδεχθούμε όλα, να πούμε ναι σε όλα, να μην διαπραγματευτούμε, να μην μπορούμε να σώσουμε όσα από τα μέτρα θέλουν οι δανειστές. Να πούμε ναι σε όλα για να κλείσουμε την αξιολόγηση τώρα ή να προσπαθήσουμε να γλιτώσουμε λίγα μέτρα. Ναι, αυτό ακριβώς είναι ο στρουθοκαμιλισμός και η κουτοπονενεργιά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση και να είχε τιμήσει την υπογραφή της και να είχε κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να μην αποφάσιζαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι το ελληνικό είναι δάσος ή αρχαιολογικός χώρος και να προχωρούσε η επένδυση και να βρίσκανε δουλειά 50.000 άνθρωποι και άρα 50.000 υγιείς εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλαμε, παραδείγματος χάρη, να μην είχε ακυρώσει την αποκρατικοποίηση της ΔΕΣΦΑ για να μπορεί να παίρνει ο πρόεδρος της ΔΕΣΦΑ διπλό ΦΑΠΑΞ και διπλό μισθό και να δίνει 10 εκατομμύρια από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων σε ασφαλιστικό ταμείο για να βεβαιωθεί ότι θα πάρει τα λεφτά του, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που περιμένουν στην ουρά 1, 2 και 3 χρόνια για να πάρουν το ΦΑΠΑΞ. Αυτά θέλαμε να είχαν κάνει και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εάν είχαν κάνει αυτά, τότε η διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι στην Τρόικα θα ήταν τελείως διαφορετική. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να συμμετάσχει σε αυτόν τον παραλογισμό και να ψηφίσει οποιαδήποτε από αυτά τα μέτρα. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει τα μέτρα. Ωστόσο, για να έρθουμε στο διατάφτα, κυρία Μπακογιάννη, μπροστά σε ένα δίλημα, αν ξαναζήσουμε οι μέρες του 15, αν ξανά οι δανειστές και οι θεσμοί πούν ότι η χώρα σας βρίσκεται με το ένα χείλος εκτός της Ευρωζώνης, με το ένα πόδι εκτός της Ευρωζώνης, η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει? Η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορείτε, κύριε, φύγετε. Φύγετε γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα. Η χώρα χρειάζεται υπευθυνότητα. Η χώρα χρειάζεται σχεδιασμό και δουλειά. Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μαγικά ραβδιά. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ να βγούμε να πούμε ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα χορεύουμε, θα χτυπάμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές και θα δώσουμε 15ο και 16ο και δεν ξέρω τι μισθό. Διότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τις καταλογίζει κανείς ό,τι θέλει, αλλά είναι ένα σοβαρό κόμμα. Με σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι όταν μιλάνε σήμερα, ειδικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον ελληνικό λαό, του λένε την αλήθεια κατά κεραία. Και αυτό ζητάει ο κόσμος από εμάς σήμερα. Ο κόσμος από εμάς δεν ζητάει ψεύτικες υποσχέσεις. Ζητάει και εκλογές. Επειδή αναφερθήκατε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης, από όταν εξελέγει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λίγο καιρό μετά, νομίζω από πέρυσι τον Απρίλιο, ξεκίνησε και ζητάει επιτάπητος εκλογές. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, κοντεύουμε Μάρτιο τώρα του 2017, η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές. Αυτή είναι η πολιτική λύση? Μήπως πρέπει να αναπροσαρμόσει την πολιτική της κατεύθυνση, κυρία Μπακογιάννη? Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν ζητούσε εκλογές, θα ήταν εθνικά ανεύθυνη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρει, δεν έχει το άλοθη της άγνοιας. Ξέρει το μέγεθος της ζημιάς που συντελείται κάθε μέρα. Εμείς δεν είμαστε τρελοί και βγήκαμε και είπαμε ότι, παιδιά, η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Βλέπαμε πού πάει το καράβι. Και αν δεν το είχαμε κάνει, θα ερχόταν ο ελληνικός λαός σε κάποια δεδομένη στιγμή και θα μας ζήταγε δικαίως τα ρέστα και θα μας έλεγε: καλά, εσείς βλέπατε που πάει, ξέρατε, γιατί δεν κάνατε ό,τι μπορείτε να επέλθει η πολιτική αλλαγή? Εξαρτάται από εμάς? Όχι, δεν εξαρτάται. Είναι όμως η μοναδική λύση για τη χώρα σήμερα? Κατά τη γνώμη μου, είναι η μοναδική λύση για τη χώρα. Η χώρα χρειάζεται οπωσδήποτε τιμονιέρι. Χρειάζεται σοβαρότητα, το επαναλαμβάνω. Ξέρετε, είχε γίνει ντεμοντέ το να είσαι σοβαρός στην πολιτική. Ήσουνα πουλούσανε ή ανέβαζες συμμετοχές σου, αν έλεγες στην οποιαδήποτε αρλούμπα, εάν έκανες στην οποιαδήποτε εντύπωση, αν έλεγες έναν εξυπνακισμό, εάν έλεγες κανένα σύνθημα και γενικώς αν ήσουν λίγο πολύ γραφικός. Εκεί φτάσαμε όμως τώρα. Φτάσαμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι άσχετοι, που είναι γραφικοί, που στερούνται σοβαρότητας, που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, που όλα αυτά, η παραγωγική Ελλάδα να πεθαίνει
Και από την ώρα που πεθαίνει η παραγωγική Ελλάδα, δεν υπάρχει πλέον χρήμα στο κράτος, ούτε για συντάξεις, ούτε για κοινωνική πολιτική, ούτε για τίποτα. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Εάν δεν αποφασίσουμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί για να μπορέσει να παράγει, για να μπορέσει να πληρώνει φόρους, αλλά όχι αυτούς τους τρελούς φόρους οι οποίοι την εξοντώνουν, αλλά φόρους οι οποίοι να μπορεί πραγματικά η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων να ανταποκριθεί. Οπότε η δική σας δέσμευση ως προς τη φορολόγηση ποια είναι? Θα μειώσετε τον ένφια, θα μειώσετε την φορολόγηση των επιχειρήσεων, τι ακριβώς θα κάνετε? Θα μειώσουμε, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είπε στη Θεσσαλονίκη πολύ συγκεκριμένα. Θα μειώσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Θα μειώσουμε 30% τον ένφια. Θα κατεβάσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό, όπως το κάναμε ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, τις ασφαλιστικές εισφορές. Θα τονώσουμε την πραγματική οικονομία. Και αυτό θα το κάνουμε την ίδια ώρα που θα μειώσουμε δαπάνες, οι οποίες υπάρχουν ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Και από την άλλη μεριά, μειώνοντας τις δαπάνες, να έχουμε τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και να προχωρήσουμε άμεσα τις διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν είναι μια έολη πολιτική, δεδομένου ότι βασίζεται στο επιχείρημα ότι οι θεσμοί και εταίροι μας θα μειώσουν τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2018 και έπειτα. Και με βάση αυτό θέλω να μου σχολιάσετε, κύριε Μπακογιάννη, και πώς κρίνετε το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά τα οποία συζητώνται τώρα αφορούν ενδεχομένως μια άλλη κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν έναν άλλον πρωθυπουργό, σίγουρα μια άλλη κυβέρνηση, γιατί αφορούν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας της χώρας μας από το 2018 και έπειτα. Ακριβώς. Αλλά γιατί φτάσαμε ως εδώ? Φτάσαμε ως εδώ διότι έστειλε μια επιστολή ο κύριος Τσακαλώτος, στην οποία είπε ότι από τα 100 πράγματα που έπρεπε να κάνω, έχω κάνει τα 30. Τι σημαίνει αυτό? Όταν πας να διαπραγματευτείς και παραδέχεσαι εγγράφως ότι δεν έχεις στηρίσει τα δικά σου υπεσχημένα, οι άλλοι έρχονται από πάνω και σε πατάνε. Και επειδή είπατε έολοι, μόνο έολοι δεν είναι. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ξεκίνησε μία σταυροφορία στο εξωτερικό, ενημέρωσης φίλων και εταίρων, γιατί είναι ανάγκη να υπάρχουν δημοσιονομικά πλεονάσματα 2% και όχι 3,5%. Και ήδη έχει αποτελέσματα. Ήδη αν δείτε, μία εβδομάδα μετά, ο κύριος Σόιμπλε, σε μία δημόσια δήλωσή του, είπε ότι δεν χάλασε και ο κόσμος να είναι 3,5, μπορεί να είναι και 2,7. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν πας, είσαι σοβαρός, είσαι υπεύθυνος, είσαι μελετημένος, ξέρεις τα νούμερά σου και μιλάς με τους ξένους, σε ακούνε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Όταν είσαι ένας άνθρωπος, ο οποίος ξεκινάς, στην Ελλάδα λες ότι καταργέμαι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν υπάρχει Σιριζέος με τον οποίο να μιλάτε, ο οποίος να μην λέει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του φταίει για όλα. Και την ίδια ώρα, ο κύριος Τσίπρας, που λέει αυτά στη Βουλή, βγαίνει και παρακαλάει την κυρία Λαγκάρντ να έρθει και να μείνει. Τι αξιοπιστία μπορεί να έχει? Και εντάξει, κάποια ερωτήματα θα σας θέσω, κύριε Μπακογιάννη. Υπάρχει τελικά σύγκρουση μεταξύ Δουνουτού και Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό το έχει εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση σωστά? Εσείς θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι στο πρόγραμμα ως Νέα Δημοκρατία ή όχι? Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι στο πρόγραμμα. Γιατί θα είναι στο πρόγραμμα? Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν δέχονται να μπουν στο πρόγραμμα χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρά τις εκκλήσεις ως προς τα μέτρα. Παρά τις διαφορές τους. Σε τελική ανάλυση αυτοί τα βρίσκουν. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της διαπραγμάτευσης Τσίπρα-Καμένου. Αυτοί τα βρίσκουν, αλλά τα βρίσκουν εις βάρος μας. Δεύτερο, τράπεζες. Η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών έχει καταρρεύσει. Πολλές φορές το έχετε πει κι εσείς. Γίνεται αυτή τη στιγμή η προκαταρκτική εξέταση για τα εξοπλιστικά. Η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να κάνει κάτι για το τραπεζικό σύστημα. Βρισκόμαστε σε capital control, δεν υπάρχουν χορηγήσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ώστε να αυξηθούν οι χορηγήσεις, να μπορούν οι επιχειρήσεις να πάρουν ρευστότητα, να πάρουν κάποια δάνεια. Και από την άλλη στιγμή συζητούμε για ένα QE το οποίο θα ισχύσει αν και εφόσον βγούμε στις αγορές και αν και εφόσον ο Ντράγκη δεν κόψει αυτό το QE, διότι υπάρχουν πιέσεις λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη. Υπάρχει μία δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μία, ότι θα γίνει εξεταστική επιτροπή και η εξεταστική επιτροπή αυτή θα αφορά την πολιτική του πρώτου εξαμήνου
του 2015. Γιατί αφελεινίστηκαν οι τράπεζες, εξαφανίστηκε η χρηματιστηριακή τους αξία, χάθηκαν τα λεφτά της ανακεφαλοποίησης και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα οι Έλληνες ζούνε, έχουν μια οικονομία χωρίς τραπεζικό σύστημα. Είναι έγκλημα αυτό το οποίο έχει συντελεστεί. Άρα μια εξεταστική επιτροπή θα κάνουμε σίγουρα και θα είναι αυτή. Και με αυτό να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σύντομη παρέμβαση. Να πω ότι πολλές φορές μας έχετε πει ότι η ανάπτυξη δεν διατάσσεται αλλά χτίζεται. Να ευχηθούμε κι εμείς να ζήσει η ανάπτυξη αυτή η χώρα και σύντομα και τη δική σας εκτίμηση. Διότι εσείς κάνετε και λόγο για βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι το οποίο είναι και το σύντομο. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Αυτή η χώρα έχει ένα τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο. Εμείς οι Έλληνες αυτή τη στιγμή ζούμε πιεσμένοι και ζούμε όλοι μέσα στην κατάθλιψη και τη μιζέρια. Με ένα διαφορετικό οξυγόνο, με ένα διαφορετικό αέρα, με συγκεκριμένες προτάσεις για το ΕΣΠΑ, για το Ταμείο Γιούνκερ, για τη χρηματοδότηση, για τη φορολογία, πιστέψτε με ότι η Ελλάδα θα κάνει το άλμα. Θα είναι έτοιμη να κάνει την έκπληξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε κυρίες καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, πάντοτε συντονισμένοι στην τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος.